στο εκλογικό κέντρο του υποψήφιου Δημάρχου Ξάνθης, κ. Βάμπη Δημαρχόπουλου. Έχω κοντά μου τον υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο, Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη. Κύριε Τριανταφυλλίδη, καλημέρα σας. Πώς πήρατε την απόφαση να κατεβείτε ως υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος και να συστρατευτείτε στο ψηφοδέλτιο του Βάμπη Δημαρχόπουλου? Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν ήταν μια δύσκολη απόφαση. Θα έλεγα ότι κατέρχομαι στις εκλογές στο συνδυασμό του Βάμπη Δημαρχόπουλου σαν έτοιμος από καιρό. Γνωρίζουμε τα προβλήματα της Ξάνθης, εδώ γεννηθήκαμε, εδώ μεγαλώσαμε, αγαπούμε την πόλη μας. Έχουμε αφιερώσει χρόνο και ενέργεια από την ενέργειά μας για να γίνουμε καλύτεροι, να είμαστε πιο έτοιμοι. Συνεπώς, για μένα δεν ήταν καμιά καθόλου δύσκολη απόφαση το να αποφασίσω να κατεβώ στις δημοτικές εκλογές. Αν με ρωτάτε για ποιο λόγο επέλεξα το συνδυασμό του Βάμπη Δημαρχόπουλου, θα σας έλεγα ότι και εκεί η απόφαση ήταν σχετικά εύκολη. Είναι το ήθος του ανθρώπου, είναι το γεγονός ότι έχει χαμηλούς τόνους και είναι το γεγονός ότι, αν θέλετε, ταιριάζει η τεχνοτροπία μας. Συνεπώς, και οι δύο αποφάσεις, και το να κατέβω στις εκλογές και το να κατέβω εκλογές με τον Βάμπη Δημαρχόπουλο, ήταν για μένα εύκολες αποφάσεις. Ποιες ήταν οι προτεραιότητές σας και οι δικές σας, αλλά και του συνδυασμού, αν αναλάβετε το Δήμο Ξάνθης? Κοιτάξτε, αν υποθέσουμε ότι όπως ευχόμαστε και όπως δείχνουν και τα προγνωστικά, αν θέλετε, την επόμενη μέρα ο Βάμπης Δημαρχόπουλος θα είναι Δήμαρχος στη Ξάνθη και εγώ ευελπιστώ Δημοτικός Σύμβουλος, θεωρώ ότι ξεκινώντας από τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου και σε επίπεδο ερετών και σε επίπεδο διοικητικών, νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσει μια καινούργια μέρα. Μια μέρα στην οποία ο Δήμος θα είναι καλύτερα οργανωμένος. Θα έχει ιεραρχήσει σωστά τις προτεραιότητες του, θα θέσει τα προβλήματα που πρέπει να θέσει πιο μπροστά από κάποια άλλα δευτερεύοντα. Θεωρώ ότι θα είναι μέρα δημιουργίας για το Δήμο της Ξάνθης και για τον ορεινό όγκο και για την πόλη και για τις γύρω περιοχές. Θεωρώ ότι θα δούμε και θα αντιμετωπίσουμε ακριβώς τα προβλήματα τα οποία απασχολούν τους δημότες, αλλά κυρίως θα εντοπίσουμε και θα αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες οι οποίες θα δώσουν μια αναπτυξιακή δυναμική. Υπάρχουν τομείς, υπάρχουν περιθώρια, υπάρχει δυναμική. Ο κόσμος της Ξάνθης έχει δεξιότητες, υπάρχουν άτομα με φιλοδοξίες, υπάρχουν προοπτικές, αρκεί βεβαίως να εστιάσουμε εκεί που πρέπει και αρκεί να εντοπίσουμε και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες. Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί τον δικό σας συνδυασμό από τους άλλους έξι? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι σε όλους τους συνδυασμούς υπάρχουν άξιοι άνθρωποι και σε επίπεδο επικεφαλής και σε επίπεδο στελέχωσης. Θεωρώ όμως ότι τη μεγαλύτερη συγκέντρωση δεξιοτήτων, αν θέλετε, την έχει ο συνδυασμός μας. Εμπιστεύουμε τον επικεφαλής, αλλά εμπιστεύουμε και πολλούς από τους υποψηφίους μου. Θεωρώ ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν τα θέματα της πόλης και μπορούν να προσφέρουν πολλά. Γι' αυτό και προτείνω, ζητάω από τους δημότες της Ξάνθης να δείξουν αμέγιστη εμπιστοσύνη και να επιλέξουν τον συνδυασμό μας. Και μια τελευταία ερώτηση. Σε ποιο τομέα θα θέλατε να ασχοληθείτε εφόσον εκλεγείτε? Κοιτάξτε, αυτό που πάντα επιδιώκω, γιατί η ερώτηση είναι πιο προσωπική πλέον. Αυτό που πάντα επιδιώκω προσωπικά είναι να έχω μια άριστη εποπτική εικόνα του συνόλου των δραστηριοτήτων. Αυτό που θα σας έλεγα είναι ότι, αν και είναι αρκετά άγνωστο να μιλήσουμε για επιλογές θέσεων ή καθηκόντων, αυτό θα είναι απόφαση του επικεφαλής την επόμενη μέρα. Θεωρώ πάντως ότι η δυνατότητα που έχω να έχω καλή πλήρη εποπτική εικόνα της μιας σειράς παραμέτρων που αφορούν τη διοίκηση ενός Δήμου. Και βεβαίως οι ακαδημαϊκές γνώσεις, οι επαγγελματικές εμπειρίες, οι εμπειρίες σαν οικονομολόγος, σαν λογιστής, θεωρώ ότι είναι στοιχεία κρίσιμα τα οποία βεβαίως προσδοκώ ότι θα αξιοποιηθούν από τη νέα δημοτική αρχή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία στην xanthinews.gr και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ και εγώ.